Από τη Δευτέρα, 20.000 στρέμματα στο Καστέλι Παιδιάδος μπαίνουν σε διαδικασία κτηματογράφησης, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Η κτηματογράφηση που οδηγεί σε απαλωτρίωση εκτάσεων και θα διαρκέσει 7 μήνες, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τοπογραφικά έργα που εκτελούνται αυτή την ώρα στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή, το πρώτο ουσιαστικό λιθαράκι με στόχο την κατασκευή του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου στην Κρήτη, ξεκινά με τη λειτουργία του γραφείου από την ερχόμενη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει η επαναδημοπράτηση του έργου τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Το Δημόσιο θέλει να φτιάξει αυτό το έργο και η πρώτη ενέργεια που δείχνει ότι θέλει να το φτιάξει είναι η προώθηση των απαλωτριώσεων. Αυτό είναι το απαιτούμενο για να μπορέσει το έργο αυτό να υλοποιηθεί. Δύο εταιρείες που έχουν αναλάβει την κτηματογράφηση θα εγκατασταθούν τις επόμενες κιόλας μέρες και μετά την πρώτη φάση που θα περιλαμβάνει την ενημέρωση των πολιτών, σε δεύτερο αλλά άμεσο χρόνο θα γίνει και η ταυτοποίηση. Ένας από τα ζητούμενα αυτής της κτηματογράφησης είναι να κτηματογραφηθούν οι δύο δικοί άξονες από τον ΒΟΑΚ μέχρι το Καστέλι και από το Καστέλι μέχρι τον ΝΟΑΚ, που είναι οι βασικές προσβάσεις του αεροδρομίου προς βορρά και νότο. Τιμή απαλωτρίωσης των εκτάσεων που ανήκουν στους δημότες μας θα πρέπει να είναι τέτοια που να ικανοποιεί, διότι μην ξεχνάμε ότι πολλές περιουσίες και οικογένειες θα μείνουν χωρίς στρέμμα γης, γιατί εδώ υπάρχουν μονοκαλλιέργειες. Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι την άνοιξη του 2014 να είναι έτοιμα τα κτηματολόγια για να κηρυχθούν οι απαλωτριώσεις, ενώ η διαδικασία της απαλωτρίωσης θα συμπίπτει με την περίοδο που θα έχουν ανοιχτεί οι προσφορές της επαναδημοπράτησης και θα έχει κηρυχθεί ο ανάδοχος του έργου περίπου την άνοιξη του 2014. Η δημοπράτηση και η κήρυξη των απαλωτριώσεων θα πρέπει να συμπορευτούν μαζί, ώστε εάν όλα πάνε καλά και υποβληθούν προσφορές και υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να κατασκευάσουν αυτό το αεροδρόμιο, που φαίνεται πως υπάρχουν πλέον και ενδιαφέρονται ζωηρά, να φτάσουμε παράλληλα με την έναρξη κατασκευής να έχουμε τις απαλωτριώσεις όπως πρέπει να συμβαίνει σε κάθε έργο. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που θα δούμε στη συνέχεια, αλλά και θα συζητήσουμε με το Υπουργείο που αφορά ένα αναπτυξιακό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής, γιατί είπαμε και το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ένα μεγάλο έργο έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Ο δικό μας στόχος σαν Δημοτική Αρχή είναι να αναδείξουμε τα θετικά και να μειώσουμε τα αρνητικά για την περιοχή και τους δημότες μας. Ανάμεσα στις εκτάσεις που θα απαλωτριωθούν, 8.000 στρέμματα θα αφορούν στο αεροδρόμιο και τις συνδετήριες οδούς, ενώ για την ασφάλεια του αεροδρομίου 12.000 στρέμματα θα αφορούν μέχρι και στο κούρεμα λόφων στην ευρύτερη περιοχή. Με τις αλλαγές, τις προσαρμογές που γίνονται στα τεύχη, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, να προσαρμοστεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να είναι χρηματοδοτήσιμο από ιδιώτες επενδυτές, πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Όσο για το διάδρομο, η κατασκευή αφορά ένα διάδρομο μήκους 3.800 μέτρων, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός, τέτοιος δηλαδή που να μπορεί να καθιστά το αεροδρόμιο με τις υπερατλαντικές πτήσεις διεθνή κόμβο, ακόμη και αν σε πρώτη φάση η κατασκευή τελικά συμπεριλάβει ένα διάδρομο των 3.200 μέτρων.